Υπάρχει στον κόσμο τούτον ένας μυστικός νόμος. Αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν από χιλιάδες χρόνια χαμένος, σκληρός και απαραβίαστος. Το κακό πάντα στην αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται. Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς από όλους τους σωτήρες. Αυτή είναι η ανώτερη λευτεριά, η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις. Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε, θα νικηθούμε. Πολέμα. Η καρδιά του ανθρώπου είναι να κουβάρει κάπιες. Φύσηξε, Χριστέ μου, να γίνουν πεταλούδες. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει. Η Ελλάδα επιζεί ακόμη. Επιζεί, νομίζω, μέσα από διαδοχικά θαύματα. Αν μπορείς, κοίταξε το φόβο κατάματα και ο φόβος θα φοβηθεί και θα φύγει. Τι θα πει Λεύτερος, αυτός που δεν φοβάται το θάνατο. Η Κρήτη δεν θέλει νοικοκυρέους, θέλει κουζουλούς. Αυτοί οι κουζουλοί την κάνουν αθάνατη. Είπα στη Μυγδαλιά, αδερφή, μίλησε μου για το Θεό. Και η Μυγδαλιά άντησε. Σαν δε φτάσει ο άνθρωπος στην άκρη του γκρεμού, δεν βγάζει στην πλάτη του φτερούγες να πετάξει. Αν μια γυναίκα κοιμάται μοναχή, εμείς όλοι οι άντρες φταίμε. Όλοι θα έχουμε την άλλη μέρα στην κρίση του Θεού να δώσουμε λόγο. Θεός δεν είναι. Ό,τι του καπνίσει κάνει. Αν δεν μπορούσε να κάνει αδικίες, τι παντοδύναμος θα ήταν. Η ανώτατη αρετή δεν είναι να είσαι ελεύθερος, παρά να μάχεσαι για την ελευθερία. Η Αθηνά σιγά σιγά, όχι οδηγημένη, κυνηγημένη από τον παντοδύναμο Θεό τον γέλωτα, θα έφτανε στην ακρότατη συνέπεια της λογικής, που είναι η απάρνηση της λογικής, και θα γίνονταν στα χέρια του Μπέρναρ Σόου Αφροδίτη. Ποιος είναι? Γιατί υπάρχει κάτι το επικίνδυνο, σοφιστικό και σαρκοβόρο στον αγαθό του τον Θεό που δεν τρώει κρέας. Στην αρχή νιώθουμε μπροστά του κάποια δυσφορία, μπορεί και αντιπάθεια, μια γκριάδα. Σαν να πλησιάζουμε το άλλο πρόσωπο του Θεού, το Σατανά. Μας φαίνεται πως παίζει, πως καταδέχεται την παραδοξολογία και την υπερβολή για να κάνει πνεύμα, πως παραμορφώνει και παραφουσκώνει την αλήθεια για να μας κάνει να γελάσουμε και να ντραπούμε. Μα σιγά σιγά νιώθουμε, όλα τούτα είναι το σκληρό τσόφλι, και μέσα βαθιά χτυπά μια καρδιά τόσο ευαίσθητη που δεν θα μπορούσε να ζήσει αν δεν κρυστάλλωνε γύρω της ασπίδα διαπέραστη το γέλιο. Νίκος Καζαντζάκης. Έλλην συγγραφέας, πεζογράφος, λογοτέχνης, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, πολιτικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος με πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη εκδόθηκε στο Παρίσι το 1947
και με την επανέκδοσή του το 1954 βραβεύτηκε ως το καλύτερο ξένο βιβλίο της χρονιάς. Μια μάσκα είναι το πνεύμα που φοράει η καρδιά του Μπέρναρ Σόου. Μάσκα ασφυξιογόνων για να μπορεί να αντέχει μέσα σε τόσους φαρμακερές να θυμιάσεις του κόσμου. Το 1955 ο συγγραφέας μαζί με τον Κακριδί αυτοχρηματοδότησαν την έκδοση της μετάφρασης της Ιλιάδας, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε τελικά στην Ελλάδα ο τελευταίος πειρασμός. Και όταν νιώσεις το μυστικό αυτό του Μπέρναρ Σόου, αρχίζει η μεγάλη αγάπη. Σου αποκαλύπτεται τότε με τα τρία διαδοχικά του πρόσωπα, στην πρώτη γενιά ο Επαναστάτης, στη δεύτερη ο Προφήτης, στην τρίτη τη γενιά μας τούτη ο Γέρο Παππούς, ένας δράκος αγαθός που κρατά από το χέρι την αιώνια παλίμπεδα την ανθρωπότητα και την οδηγά μέσα από το δάσος. Και μου γκρίζει σαν λιοντάρι ο Γέρο Παππούς για να φύγουν οι λύκοι. Τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου στην Αθήνα για τους τρεις τόμους Θέατρο Α, Β, Γ και με το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη, ένα βραβείο το οποίο προερχόταν από το σύνολο των τότε σοσιαλιστικών χωρών. Καθώς μία από αυτές ήταν η Κίνα, επιχείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί τον Ιούνιο του 1957 προσκεκλημένος της κινέζικης κυβέρνησης. Επέστρεψε με κλονισμένη την υγεία του, προσβληθής από λευχαιμία. Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και το Φράινμπουργκ της Γερμανίας, όπου τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου 1957 σε ηλικία 74 ετών. Μια από τις πιο έξυπνες πράξεις του Μπέρναρ Σόου ήταν και τούτη. Να μην πεθάνει, να επιμείνει, να έχει καιρό να κηρύξει με το μαστίγι την αγάπη. Το μαστίγι που κρατά είναι καμωμένο από την ουρά του διαβόλου. Και με την ουρά τούτη του διαβόλου κυνηγά την ψευτιά, την πρόληψη, την αδικία. Εν τούτη, σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, η λευχαιμία εμφανίστηκε στον Καζαντζάκη κατά το χειμώνα του 1938, 19 χρόνια πριν από το τέλος του, το οποίο αποδίδεται σε βαριάς μορφής ασιατική γρίπη. Γιατί είναι και η αντίφαση τούτη μια από τις μεγάλες διανοητικές χαρές του Μπέρναρ Σόου. Τη λογική, εκτείνοντάς τη ως τις ακρότατες συνέπειές της, να την κάνει παραλογισμό. Και τον παραλογισμό με την ίδια σατανική μέθοδο να την κάνει λογική. Η σωρός του Καζαντζάκη μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η Ελένη Καζαντζάκη ζήτησε από την Εκκλησία της Ελλάδος να τεθεί η σωρός του σε λαϊκό προσκυνήμα, επιθυμία την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Θεόκλητος Β' απέρριψε. Έτσι η σωρός του συγγραφέα μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο. Έπειτα από μεγάλη λειτουργία στον Ναό του Αγίου Μινά, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου και 17 ακόμη ιερέων έγινε η ταφή του Νίκου Καζαντζάκη, στην οποία όμως εκείνοι δεν συμμετείχαν κατόπιν απαγόρευση του Αρχιεπισκόπου. Η ταφή έγινε στην Τάπια Μαρτινέγκο, πάνω στα βενετσιάνικα τείχη του Ηρακλείου, διότι η ταφή του σε νεκροταφείο απαγορεύτηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Τη σωρό συνόδευαν ο τότε Υπουργός Παιδείας Αχιλλέας Γεροκοστόπουλος και ο ιερέας Σταύρος Καρπαθιωτάκης, ο οποίος αργότερα τιμωρήθηκε.
Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε πολυγραφότατος. Ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε είδος λόγου. Ποίηση, δραματική, επική, λυρική, δοκίμιο, μυθιστόρημα, στα ελληνικά και στα γαλλικά, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, αλληλογραφία, παιδικό μυθιστόρημα, μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά, κινηματογραφικά σενάρια, ιστορικά, σχολικά βιβλία, παιδικά βιβλία, διασκευή και μετάφραση, λεξικά, γλωσσικά και εγκυκλοπαιδικά, δημοσιογραφία, κριτική, αρθρογραφία. Τι ψάχνει στην έρημο? Σ' ακούω. Ήρθες να παλέψεις το Θεό? Αυτή είναι η μοίρα μου, όχι να φτάσω, αλλά να παλεύω. Καπετάν Μιχάλη, εντιάξτε με τις τουρκαγιάδες, δείτε το εγκρίτη μας! Ποια ήταν η μοίρα μου και πού με πήγαινε? Εσύ μάνα, φοβάσαι το θάνατο. Θάνατος δεν υπάρχει. Ελένη Σαμίου λέγεται, καλής οικογενείας και όπως βλέπεις, όμορφη. Θα ήθελα να σας πάω ένα ταξίδι στο Μεγάδισο. Εσύ και εγώ, σαν ένα. Ναι, Νίκο. Εγώ είμαι, ο Άγγελος Σικελιανός. Είμαι άνθρωπος που πάει να πει. Τι πάει να πει? Ελεύθερος, το είπαμε. Το είπαμε, σωστά. Πιέζουν την Εκκλησία της Ελλάδας να σε αφορήσει και την κυβέρνηση να απαγορευτούν τα βιβλία σου. Το βλέπω. Η μοίρα σου είναι ο ανήφορος. Μη φοβηθείς να τον ανέβεις. Το κύριο σώμα του έργου του αποτελείται από την ασκητική, η οποία είναι ο σπόρος από που βλάστησε όλο του το έργο. Είμαστε στον παράδεισο. Την Οδύσσια, δίπλα στην οποία όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως πάρεργα. Μόνο έτσι αληθινά, ο θάνατος δεν υπάρχει. Και ποια είναι η δική σου ελευθερία? Η πατρίδα μου και το αμόλευτο φως της. Τους 21 σωματοφύλακες της Οδύσσιας, τις Τερτσίνες, τους τρεις τόμους θέατρο, τις εντυπώσεις του από τα ταξίδια σε Ιταλία, Αίγυπτο, Σινά, Ρωσία, Ισπανία, Ιαπωνία, Κίνα, Αγγλία, Ιερουσαλήμ, Κύπρο και Πελοπόννησο. Άγιοι πατέρες, εύχομαι να είστε τόσο θρησκευόμενοι όσο είμαι εγώ. Τις μεταφράσεις του Δάντη και του Ομήρου, τις επιστολές του προς τη Γαλάτη Αλεξίου και τον Παντελή Πρεβελάκη. Τέλη του 1924 ξεκίνησε να γράφει το έπος της ζωής του, την Οδύσσια. Μία από τις πιο μεγάλες χαρές που μπορεί να αξιωθεί ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο είναι να φυσάει αλαφρό αγεράκι και να αρμενίζει στο Αιγαίο. Δεν μπόρεσα ποτέ να φανταστώ πώς γίνεται να είναι αλλιώς ο παράδεισος. Ποια άλλη χαρά στον ουρανό και τη γης μπορεί να είναι καλύτερα αρμονισμένη με το κορμί και με την ψυχή του ανθρώπου? Ο αγαπημένος αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Και ό,τι λέμε Θεός και αιώνια ζωή δεν αφανίζεται. Τι είναι ο κόρφος του Αβραάμ μπροστά στην ελληνική τούτη, καπωμένη από το νερό, πέτρα και δροσερό μελτέμι, αιωνιότητα. Κλείσε τη φρικτή ώρα του θανάτου τα μάτια. Κι αν δεις τη Σαντορίνη, την Άξο, την Πάρο, τη Μύκονο, θα μπεις χωρίς να μεσολαβήσει το χώμα στον παράδεισο. Τέλη του 1924 ξεκίνησε να γράφει το έπος της ζωής του, την Οδύσσια, 33.333 17 στίχων, χωρισμένων σε 24 ραψοδίες και περίπου 7.500 αθυσάβριστες λέξεις, οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα λεξικό της ελληνικής. Χαίρομουν που ήμουν άνθρωπος. Άνθρωπος και Έλληνας. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος πως αν ήταν να καταδιώξει ο Μπέρναρ Σόου τους τίμιους και τους δίκαιους στον κόσμο, θα χρησιμοποιούσε ένα μαστίγι καμωμένο από τα γένια του Θεού. Είναι κρίμα που γεννήθηκε τόσο αργά. Αν ζούσε στην αρχαία Ελλάδα, οι συμπολίτες του, εμείς, θα του χτίζαμε όσο ακόμα θα ζούσε ένα ναό. Και οι νιόνυφες θα του πήγαιναν προσφορές, καρπούς και λουλούδια και μέλι, αφού δεν τρώει κρέας, και θα του δέονταν να κατεβεί στον ύπνο τους με τη μορφή όμως του αντρός τους και να τις γονιμοποιήσει για να γεννήσουν γιο να του μοιάζει. Νίκος Καζαντζάκης. Έλλην συγγραφέας, πεζογράφος, λογοτέχνης, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, πολιτικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος με πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο. Επιμέλεια, παρουσίαση Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.